Γεια σας, είμαι ο Νίκος Διαμαντόπουλος. Την πρώτη φορά που με είδατε, έκανα κάτι που αφορά την κλασική μαγεία, όπως όλοι έχουμε στο μυαλό μας ένα μάγο. Το μόνο πράγμα που με πείραξε στην πρώτη φάση ήταν η κριτική του Περί. Νομίζω ότι το τέλος πάσχει. Περιμέναμε ότι κάτι άλλο θα γίνει. Και πού ξέρεις ότι δεν είναι κανένα πουλί να μας πετάξει τώρα για φινάλε. Θα προσπαθήσω να εντυπωσιάσω και τους τρεις ακόμη περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Νικόλα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερό αυτό που έκανε, ε. Τουλάχιστον η ευγενία έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα τρομερά, γιατί αυτό το πράγμα που είδατε έχω δει μόνο από επαγγελματίες μάγους και από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες χρόνια. Και εγώ είμαι επαγγελματίας. Και είναι ωραίο να κάνει. Ναι, είσαι μικρός. Μπορεί να μετατοπίσει το σώμα σου, δηλαδή να κάνει και τραμπά. Να πάρει το μισό το δικό στο επάνω, να το βάλει στο μισό κάτω, ξέρω εγώ, του Βαγγέλη Περί. Ή να μετατρέψει τον Βαγγέλη Περί το πάνω με ευγενία Μανολίδου κάτω. Του κυρίου Ψινάκη με την κυρία Μανολίδου θα ήταν το ιδανικό, πιστεύω. Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία. Ακούσαμε τι είπε η ευγενία. Να ακούσουμε τώρα για τον Βαγγέλη Περί. Εμένα μου άρεσε το στήσιμο ότι χρησιμοποίησε κάποια υλικά που στην αρχή τα είδαμε και δεν είναι καμία φαντασμαγορία δεν έχουν. Και ήταν φαντασμαγορικό αυτό το οποίο έκανε μέσα από αυτά τα υλικά. Ηλίας Ψινάκης. Αν δεν κάνετε αυτό που είπατε με την κυρία Μανολίδου μισή και τον άλλο μισό εμένα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχετε θετική άβρα. Έχετε θετική άβρα. Εμένα μ' αρέσει το πολύ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Εάν σας άρεσε ο Νίκος Διαμαντόπουλος και θέλετε να τον δείτε στο τελικό με ακόμη πιο εντυπωσιακά μαγικά, τότε πάρτε τηλέφωνο στον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας όταν ανοίξουν οι γραμμές στο τέλος της βραδιάς. Νίκος Διαμαντόπουλος, συγχαρητήρια. Είμαι αρκετά χαρούμενος που τα κατάφερα και έκανα αυτό που έπρεπε. Ελπίζω αυτό να το έχουν καταλάβει όλοι και να με πάνε τελείως.